αλλάζουν την Αθήνα τώρα. Οι ριζικές αλλαγές που χρειάζονται όμως έχουν τρεις προϋποθέσεις. Να ιεραρχηθούν πρώτα οι ανάγκες των πολιτών σε σχέση με τις επιδιώξεις των ιδιωτικών συμφερόντων. Να υπάρξει πολιτική βούληση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Και να κινητοποιηθούν οι ίδιοι οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς για την περιοχή τους. Περισσότερα στο άρθρο του Γαβριήλ Σακελαρίδη. Στο ηλεκτρονικό περιοδικό για τις εκλογές Greek Politics Journal. Του παγκόσμιας απήχησης κόμβου εκλογές online.com.